Μάλιστα. Πάμε τώρα να δούμε ένα θέμα και άλλες φορές στο παρελθόν το έχουμε ανοίξει. Είναι αυτές οι δυστυχώς και δεν τιμά την κυπριακή κοινωνία και το κράτος, την πολιτεία. Είναι αυτές οι διακρίσεις που ακούμε, βλέπουμε, διαπιστώνουμε πυκνά, συχνά πυκνά σε βάρος των τυφλών ατόμων, των συμπατριωτών μας. Έχει κάνει μια καταγγελία η Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών, τελευταία καταγγελία. Κάνει λόγο, φίλες και φίλοι, για κρούσματα μισοαναπηρισμού στις δημόσιες μεταφορές. Έτσι, μια καταγγελία που δείχνει έτσι μια απαξιωτική και πολλές φορές επιθετική συμπεριφορά στις δημόσιες μεταφορές. Θα πάμε στον πρόεδρο της Παγκύπριας Οργάνωσης Τυφλών, τον κύριο Χριστάκη Νικολαίδη, τον έχουμε μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Νικολαίδη. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα, κύριε. Δεν είναι η πρώτη φορά, δυστυχώς. Αν ήταν η πρώτη φορά, θα έλεγα, εντάξει, να το δούμε λιγάκι, να δούμε τι κάνουμε, να το φτιάξουμε. Εδώ έχουμε συνεχώς διακρίσεις σε βάρος των συμπολιτών μας. Όχι, αυτό χρονολογείται. Πρέπει να πω ότι εδώ και δύο δεκαετίες εμείς υποβάλαμε εισηγήσεις για αυτά τα θέματα και δυστυχώς είναι οι ίδιες εισηγήσεις που περιλαμβάνονται σήμερα στις διεκδικήσεις μας. Δεν έχει γίνει τίποτα. Η πρώτη πολύ σοβαρή διεκδίκηση είναι ότι το κράτος μας έδωσε 10 εκατομμύρια για ένα νέο σχέδιο για τα λεωφορεία. Μάλιστα. Τα πήρε από την Ευρωπαϊκή Ένωση που τους είπε τα λεωφορεία πρέπει να γίνουν προσβάσιμα για όλα τα άτομα με αναπηρία. Έτσι γίνεται και πάντως στην Ευρώπη. Όσοι ταξιδέψαμε, βλέπουμε ότι υπάρχουν λεωφορεία προσβάσιμα σε αμαία. Ναι. Και ένα από τα ζητήματα της προσβασιμότητας είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει μέσα στο λεωφορείο αναγγελία των στάσεων. Και δεν έχει χώρα που δεν το έχει. Η χώρα μας εγκατέστησε αυτά τα συστήματα, αλλά είναι απενεργοποιημένα. Και μας λένε διάφορες δικαιολογίες, μα διαμαρτύρονται οι επιβάτες, λέει, οι άλλοι επιβάτες. Και αν διαμαρτύρονται, εσύ ενισχύεις αυτή τη στάση, αυτό το ρατσισμό κάποιον, διότι εγώ δεν πιστεύω οι επιβάτες. Εγώ δεν πιστεύω ότι διαμαρτύρονται οι άλλοι επιβάτες. Ίσα-ίσα είναι διευκολύνει τους άλλους επιβάτες. Εξυπηρετεί και αυτούς. Βέβαια. Και τους ηλικιωμένους και πολλούς άλλους τους εξυπηρετεί. Αλλά υπάρχει και αυτό, ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο για ένα τυφλό να είναι στο λεωφορείο, να προχωρά το αυτοκίνητο, να σταματά ή να μην σταματά και να μην ξέρει τώρα, είμαι κοντά, τι να κάνω, να σηκωθώ, να απαντήσω το κουμπί, δεν, είναι πολύ δύσκολο. Και το έχουμε πει επανειλημμένα και στο Υπουργείο Μεταφορών, αλλά εγώ αντιλαμβάνομαι, έτσι νιώθω ότι λένε, ας τους να λαλούν τους, δεν πειραζεί, να πιστούς. Έτσι μας αντιμετωπίζει το κράτος. Έχουμε δει τον Υπουργό δύο φορές και του είπαμε πολλά άλλα θέματα για τη λεωφορεία. Του έκαμε ένα εισηγήσεις, διότι και ο σχεδιασμός της κυκλοφορίας των λεωφορείων δεν φαίνεται να είναι σωστός. Μπαίνουν στην πόλη και πηγαίνουν και σταματούν σε ένα σημείο, μαζεύονται όλα τα λεωφορεία και από εκεί θα ξεκινήσουν πάλι την αφετηρία. Αν πάει ένας τυφλός να πάρει το λεωφορείο το 220, ας πούμε, μπαίνει εκεί, θα πρέπει να κρατά τον παστόλι του, να χτυπά από εδώ και από εκεί και να ρωτά ποιο είναι το 220. Όχι, όχι, βγήκε από εδώ, δεν είναι αυτό, πήγαινε. Αυτό συμβαίνει στην Κύπρο. Και εγώ έχω ζήσει στο εξωτερικό 13 χρόνια. Σε καμιά πόλη της Ευρώπης δεν είδα να πηγαίνει στα λεωφορεία εκεί που είναι σταθεμένα για να τα πάρεις. Δεν σταματούν, περνούν και φεύγουν από την πόλη. Δεν κουλιάζουν στην πόλη τα λεωφορεία για να σταθμεύουν κάπου όλα μαζί, όπως γίνεται στη Λευκοσία, στη Λάρνακα. Και πολλά άλλα. Ξεκινάτε ένα λεωφορείο και περνά από το σημείο που είσαι, αλλά δεν σταματά γιατί δεν του έγνεψε, λέει, θα του γνέψει. Μα πώς θα του γνέψω. Ποιο ξέρω ποιο είναι το λεωφορείο, τι αριθμός είναι κλπ. Και ακόμα και εκεί που είναι μόνο μία γραμμή, δεν βλέπει. Αγαπητέ μου κύριε Χριστάκη, δεν χρειάζεται να δικαιολογηθούμε τώρα. Αυτά που λέτε είναι, νομίζω, τα αυτονόητα. Ούτε χρειάζεται να δικαιολογήσετε εσείς γιατί δεν μπορείτε να εξυπηρετηθείτε. Το καταλαβαίνει οποιοδήποτε αυτό. Δεν ξέρω αυτοί γιατί δεν το καταλαβαίνουν. Τι να λέμε τώρα, δεν χρειάζεται. Πού να ξέρει ο τυφλός ο άνθρωπος όταν περάσει το λεωφορείο ότι περνάει το λεωφορείο, ή είναι το λεωφορείο του. Ναι, είχαμε και λεωφορείο που ήταν γεμάτο σχεδόν και ο τυφλός μπήκε μέσα και προσπάθησε να καθίσει στο χώρο που είναι προκαθορισμένος γι' αυτόν, γιατί υπάρχει ένας κανονισμός ευρωπαϊκός που περιλαμβάνει αυτές τις πρόνοιες και οι κανονισμοί πρέπει να εφαρμόζονται. Δεν χρειάζεται ούτε νόμος στη χώρα. Ο κανονισμός είναι νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Και ο οδηγός δεν του επέτρεπε να καθίσει εκεί, γιατί δεν θέλει κανένα από πάνω του, λέει, να κάθεται από πάνω, διότι είναι λίγο πιο ψηλά η θέση των επιβατών από του οδηγού, και δεν μπορούσε ούτε να πιαστεί από κάπου για να σταθεί στο λεωφορείο. Αυτά ξέρω γιατί επιτρέπονται, τα έχουμε αναφέρει όλα στον Υπουργό και στο Υπουργείο επανελειμμένα. Δεν φαίνεται να υπάρχει κανένα ενδιαφέρον να στηρίξουν την ομάδα αυτή των τυφλών. Τώρα θα μου πείτε, αγαπητέ μου κύριε Χριστάκη, τώρα συζητάμε για τα λεωφορεία. Εδώ στους δρόμους υπάρχει αυτή η λωρίδα για τα τυφλά άτομα και πάνε και βάζουν διάφορα άλλα αντικείμενα πάνω. Ναι. Τα κλείνουν, βάζουν ανθόνες, βάζουν σκάλες, βάζουν τα πάντα. Τι λέμε τώρα, έλλειψη σεβασμού, τι να πει κανείς, ανευθυνότητα. Πρώτα η πολιτεία που τα κάνει, που βάζει ακόμα και μπάσαλους και ταμπέλες κλπ. Μόλις τελειώσει το έργο, το κάνουν αυτό. Και αυτά είναι χρηματοδοτούμενα. Τα τελειώνουν, τα στέλνουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ναι, το κάναμε τέλειο. Παίρνουν τη χρηματοδότηση και μετά αρχίζουν όλα αυτά. Έχουμε καταγγείλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτό το θέμα και ζήτησε να τα απομακρύνουν, γιατί εμποδίζουν όχι μόνο τους τύφλους, αλλά όλους τους πεζούς. Είχαμε κάνει το μεγάλο θέμα με τους κύβους, θυμάστε, στην Μακαρίου. Ναι. Τα έχουμε μετακινήσει λίγο πιο μακριά από τον οδηγό δεύσης τυφλών, αλλά οι άλλοι πολίτες και όλοι οι πεζοί εμποδίζονται. Δεν είναι... Καμιά χώρα δεν έχει κύβους πάνω στο πεζοδρόμιο. Ο σκοπός εδώ, λέει, είναι για να εμποδίζουν τα οχήματα να σταθμεύουν πάνω στο πεζοδρόμιο. Είναι ο μόνος τρόπος να βάλουν κύβους. Είναι δυστυχώς συμβαίνουν πράγματα τα οποία δεν περιποιούν τιμής. Αφενός αφετέρου δεν μιλάμε για κράτος τώρα εδώ ευρωπαϊκό, όταν στοιχειώδη πράγματα που εξυπηρετούν κόσμο και πολύ κόσμο να μην γίνονται. Έτσι, τι λέμε τώρα, τι κράτος ευρωπαϊκό και σύγχρονο και ιστορίες για αγρίους τώρα. Τριτοκοσμικό είμαστε. Και πολλοί μου λένε, μα δεν βλέπουμε πολλούς τυφλούς να κυκλοφορούν. Τι σημαίνει αυτό, αφού εμποδίζονται, πού να κυκλοφορήσουν δηλαδή, να βγουν έξω να πάνε πού. Δεν θα εντοπίσουν ούτε το κατάστημα που θέλουν, ούτε το χτίριο, την υπηρεσία που θέλουν, να πάνε μόνοι τους, γιατί υπάρχουν όλα αυτά τα ζητήματα. Κύριε Χριστάκη, επειδή είστε παλιός συνδικαλιστής, μπήκε ένα θέμα από την σχολή Κοφών, ότι δυσκολεύει, κλείνει η αγορά εργασίας για τα άτομα με προβλήματα ακοής. Όσον αφορά τα τυφλά άτομα, βρίσκουν δουλειά. Να σας πω ότι οι τυφλοί, 80% των τυφλών δεν εργάζονται, κύριε Δημητρόπολη. 80%. Είναι τεράστιο ποσοστό, το μεγαλύτερο στην Ευρώπη, και κάνουμε πολλές προσπάθειες, συνεργαζόμαστε με τα Υπουργεία, δεν προωθούνται αυτά τα ζητήματα. Σήμερα θα έχουμε συνάντηση πάλι με το Τμήμα Εργασίας, που θέλουμε να ετοιμάσει ένα νέο σχέδιο. Φαίνεται να είναι θετική. Είχαμε συνάντηση την πρώτη που είχαμε με τον Υπουργό Εργασίας και αυτός έδειξε μεγάλη κατανόηση και έκανε και ο ίδιος εισηγήσεις. Εδώ είμαι αισιόδοξος ότι θα γίνει κάτι. Γιατί πολλοί τυφλοί που βλέπουμε ότι μπορούν να εργαστούν και θέλουν να εργαστούν, ζουν με το ε, και μου λένε ότι αφού θέλουν να ζούμε το έψιλον, όχι, δεν θέλουν. Δώσουν τις υπηρεσίες για να πηγαίνει στην εργασία του, για να εργάζεται, να έχει ένα επαγγελματικό βοηθό όπως έχουν σε άλλες χώρες, όπως χρειάζεται. Και όπως έχουν, εδώ έχουν μόνο οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι τυφλοί, επαγγελματικό βοηθό που τους στηρίζει στην εργασία τους. Και στον ιδιωτικό τομέα αυτό χρειάζεται ακόμα περισσότερο. Και το έχουμε στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Αυστρία, στην Αγγλία κλπ. Υπάρχει αυτός ο θεσμός. Στην Κύπρο δεν υπάρχει στον ιδιωτικό τομέα. Είναι ένα μέτρο. Κρίμα. Ένα μέτρο, και το δεύτερο πρέπει να γίνει σωστή μελέτη και να βρεθούν κατάλληλες θέσεις απασχόλησης στους τυφλούς, γιατί και εδώ έχουμε πολλές τρευλώσεις. Τα έχουμε ξαναπεί. Δεν άκουσα πρόσφατα παραδείγματα, αλλά έστελαν τυφλό στο Τρόδος να εργάσει ως δασοποιός. Ή του έλεγαν να πάει να εργαστεί ως κυπουρός στην τάδε υπηρεσία. Κύριε Λέσου. Διότι κοιτάζουν το κομπιούτερ, βρίσκουν ένα όνομα, έχουν μια θέση και τηλεφωνούν να πας εκεί. Μάλιστα.
ενώ πρέπει αυτό να γίνει με παρέμβαση επαγγελματικού λόγου και επαγγελματική κατάσταση, επαγγελματική αποκατάσταση. Αυτά δεν γίνονται, δεν, οι υπηρεσίες δεν είναι κατάλληλες και έτσι βλέπετε τι γίνεται με τους τυφλούς στην Κύπρο. Όπως σας είπα, οι περισσότεροι, το 80% είναι στο σπίτι τους, κρατούν το τηλεχειριστήριο, ψάχνουν να βρουν κάτι στην τηλεόραση. Αγαπητέ μου Χριστάκη, εμείς θα τα παρουσιάζουμε όλα αυτά τα ζητήματα και είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή οι συμπατριώτες μας οι τυφλοί θα δικαιωθούν και θα αποκτήσουν όλα αυτά τα δικαιώματα που έχουν οι τυφλοί σε όλη την Ευρώπη. Γιατί έτσι, όπως σας είπα, η ταλαιοφορία και η προσβασιμότητα είναι το κλειδί σε όλα τα άλλα τα επιδόματα. Έχω αναφέρει στην ανακοίνωση και είναι πολύ σοβαρό αυτό, ότι είχαμε άτομα που διορίστηκαν στη δημόσια υπηρεσία και όταν έψαξα να δουν πώς θα πηγαίνουν δουλειά, βρήκαν ότι δεν υπήρχε περιθώριο δυνατότητα. Έπρεπε να πάρουν ένταξη να πληρώνουν 20 τουλάχιστον ευρώ κάθε διαδρομή για να πάνε να εργαστούν. Έχεις δίκιο. Καταγγέλεις τα αυτονόητα, αγαπητέ πρόεδρε. Ναι. Θα το κουβεντιάσουμε και ευτυχώς. Μας ακούει και ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος τώρα που μιλάμε και είμαι σίγουρος ότι με την ευαισθησία του μπορεί να προωθήσει κάποια ζητήματα. Δεν γιατί είναι άδικο. Είναι διεκδικήσεις, κύριε Νικολαίδη. Διεκδικούμε τα δικαιώματα. Έτσι και καλά κάνετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητοί μου, Χριστάκη Νικολαίδη. Να είσαι καλά. Πάμε στον αναπληρωτή κυβερνητικό.